πάμε στα Χανιά και θα αναφερθούμε σε μια εθελοντική αιμοδοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και πρέπει να το διαφημίσουμε, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Διανύουμε περίοδο πανδημίας, κορονοϊού και έχουμε και τροχία συμβάντων. Οπότε τι σημαίνουν αυτοί οι δύο παράγοντες? Ότι υπάρχουν ανάγκες αυξημένες για αίμα. Πάμε στην κυρία Δέσποινα Ροδουσάκη, είναι πρόεδρος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων, την οποία θέλω να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και καλές αιμοδοσίες να έχουμε. Βέβαια, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την κίνησή σας. Την Τετάρτη, σωστά, 12 Ιανουαρίου, την 9 Τετάρτη, με 2. Την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022, πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, 9 με 2, στο Δημαρχείο Χανίων. Καλούμε όλους τους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες να παρευρεθούν. Συγχρόνως με την εθελοντική αιμοδοσία θα κάνουμε και την κοπή της πίτα μας, που λόγω πανδημίας δεν μπορούμε φέτος να την κάνουμε σε κάποιο μαγαζί που κάναμε κάθε χρόνο. Αυξημένες και στα Χανιά οι ανάγκες για αίμα? Σαφώς, αυξημένες παντού. Θα ήθελα να πω ότι ο Σύλλογος, παρόλο την πανδημία και τα δύο χρόνια τώρα που διανύουμε, οι αιμοδοσίες γίνονται κανονικότατα, δεν έχουμε καμία ακυρώση, ναι, και οι φιάλτες αίματος ανεβαίνουν. Δηλαδή το 21 περάσαμε τις μονάδες από το 20. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει να προσφέρει μια φιάλη αίμα και τον συνάνθρωπό του. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον κόσμο ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αιμοδοσία. Για τον κάθε αιμοδότη ο οποίος έχει εμβολιαστεί έστω και την επόμενη και την προηγούμενη μέρα, ναι, αν και εφόσον δεν έχει παρουσιάσει πυρετό ή κάτι άλλο, μπορεί να δώσει αίμα. Ο κύριος που έχει νοσήσει θα μπορεί μετά από 15 μέρες να δώσει αίμα, ναι, και όποιοι δεν είναι εμβολιασμένοι με το rapid test. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι γενικά. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αποστάσεις, μάσκες. Τα πάντα θα τηρηθούν τα πάντα, τα μέτρα τα πάντα. Είναι σε κάθε αιμοδοσίες και η μάσκα και το αντισηπτικό και οι αποστάσεις και όλα. Είναι η πρώτη αιμοδοσία της χρονιάς, κυρία Ροδουσάκη. Η πρώτη αιμοδοσία της χρονιάς, ναι, και θα ήθελα να μας ευχηθείτε να πάμε πολύ καλύτερα. Βέβαια, βέβαια. Έχουμε αδυναμία σε αυτές τις δράσεις, είμαστε δίπλα τους, σε όλους τους συλλόγους, δίπλα σας και με το καλό να πούμε και την ανταπόκριση με θετικό πρόσημο το απόγευμα της Τετάρτης που υπήρξε. Απόγευμα. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε πάντα μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί έτσι ενημερώνεται. Ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Ροδουσάκη. Και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία για άλλη μια φορά. Λοιπόν,